Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Εφόσον βρήκατε σπίτι και δουλειά εδώ, μια χαρά είστε, μην το κουνάτε καθόλου. Να πιάσουμε ένα-ένα τα θετικά. Πρώτον, κάνεις ωραιότατο ντους. Βαρβάτη πίεση, καυτό νερό, πόρτα στην ντουζιέρα, μέγκλα. Τώρα τα σαπούνια και τα σαμπουάν παντού τα ίδια είναι. Έτσι και μπει στα ίντα, δεν έχεις μια στο εκατομμύριο να βρεις το σωστό μπουκάλι χωρίς γυαλιά. Χίλιες δυο αηδίες γράφουν πάνω. Τι βιταμίνες, τι βιολογικά, τι πεχά, τι αρώματα παπαρδέλας. Πού να χωρέσει μια απλή μεγάλη λέξη. Σαμπουάν, ας πούμε, ή υγροσάπουνο. Μια το ένα, μια το άλλο αρπάζω. Βαρέθηκα. Δεύτερο θετικό της Γερμανίας. Ο διαχωρισμός των σκουπιδιών. Πέντε απλοί κανόνες. Τους μαθαίνεις, τέλειωσες. Στην Ελλάδα, όχι λέει το χαρτί να είναι α4. Οι σακούλες, μη, όχι τα πλαστικά. Ούτε τα καλαμάκια. Μετά βλέπεις και τη λάθος τη σκουπιδιάρα να τα μαζεύει, τα παρατάς. Τρίτον, οι αγρότες εδώ έχουν δουλειά. Μπουκάρουν καμιά φορά στις πρωτεύουσες, αλλά φεύγουν. Δεν απλώνονται σε όλη τη χώρα, αφού δεν έχουν οδοφράγματα. Να πιούν τα τσιπουράκια τους, να παίξουν κανένα ταβλάκι σαν άνθρωποι. Τέταρτον, το Rettungsdienst, το 112, λειτουργεί κανονικά. Βέβαια, έτσι που δουλεύεις εδώ να μην έχεις και κάποιον να σε σώσει. Rette sich wer kann, σου λένε οι άνθρωποι. Ο σώζον εαυτόν, σωθεί το. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας διακόπτω και πάλι. Για να μας ακούτε, στο βορρά είστε μάλλον, άρα σωθήκατε. Έτσι και κλείσατε και την οκταετία που δουλεύετε εδώ. Δεν πάτε να πάρετε και την υπηκότητα καλού κακού. 250 ευρώ, τι είναι. Και μόνο που θα δικαιούστε να ψηφίζετε κάπου, ρε αδελφέ, κέρδος είναι. Αφού στη χώρα μας εμάς δεν μας αφήνουν. Δεν βλέπεις τους νόμους που σκαρφίζονται για να μας αφήσουν στην απέξω. Τώρα λέει βρήκαν κι άλλο κόλπο. Σταμάτησαν να χρηματοδοτούν τα ελληνικά σχολεία. Να ξεχάσουμε και τη γλώσσα. Καλά, στο Βερολίνο έχει χρόνια που κλείσε. Στο Μόναχο, αφού φάγανε καλά-καλά, χάσανε τελικά το κτίριο. Στην Ιρεμβέργη, η πολυτουργή. Στη Στουτγκάρδη, πριν 10 μέρες δεν θέλαν τα Ελληνόπουλα να καταλάβουν το προξενείο. Διαμαρτύρονταν τα άμυρα και πρόξενος λέει τους είπε πως δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με το ελληνικό σχολείο και δεν δέχεται να τα δει. Ωραία! Και τι να κάνουμε δηλαδή, ρε πατριώτες, να πηγαίνω ερχόμαστε και για τις πανελλαδικές? Ή να περιμένουμε να βγούμε στη σύνταξη για να γυρίσουμε στα 80 να μας κάνετε διοικητές νοσοκομείων? Γιατί όλο κάτι τέτοια κάνετε εσείς οι άριστοι εκεί κάτω. Κακώς ασχολούμαι κιόλας, μόνο στεναχώρια μου φέρνει, μπόχα. Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, δεν έλεγε ο Σεφέρης. Μη μου πείτε πως δεν το αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά. Να το πω αλλιώς. Ο σώζον εαυτόν, σωθεί το.